Για ακόμα μια φορά μου δόθηκε ευκαιρία χάρη στην Banggood να κάνω review ακουστικά. Και αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας το Bluedio T4S. Λίγο καιρό πριν να θυμάστε καλά, είχαμε κάνει review το Bluedio T3 Plus. Αυτό ήταν από την Gearbest, αυτό το παίρνω από την Banggood. Τα ακουστικά αυτά είναι καλά, αλλά έχουν ορισμένες ατέλειες. Είμαι ο Στάσος Αθανασιάδης και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ας πάμε κατευθείαν στο review. Το Banggood είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το καλύτερο και μεγαλύτερο site για αγορές στην Ελλάδα από την Κίνα. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πιστέψετε καν ότι υπάρχουν και όλα έρχονται στην πόρτα σας γλιτώνοντας τα τέλη εκτελεσμού, αν επιλέξετε φυσικά το σωστό τρόπο αποστολής. Νιώθω πολύ χαρούμενος που πλέον έχω τη δυνατότητα να συνεργάζομαι και με ένα ακόμα κατάστημα. Όπως και να έχει, θα μείνουμε στα ακουστικά, δεν θα κάνω άλλο promotion. Και οι πρώτες μου εντυπώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα Bluedio ακουστικά τα οποία έχει χρησιμοποιήσει είναι αρκετά μέτριες. Πριν πάμε όμως στη σύγκριση, θα δούμε τι είχε μέσα στο κουτί. Αρχικά είχε ένα μικρό οδηγό με όλες τις βασικές οδηγίες σε αρκετές γλώσσες. Όπως βλέπετε εδώ, είχε για το πώς τα ξυπνάμε και αυτά, αλλά θα σας τα δείξω αργότερα. Έχει ένα καλώδιο που είναι από USB Type-C. Σε θύρα ακουστικών, προκειμένου να το συνδέσετε στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας. Έχει ένα καλώδιο το οποίο είναι από USB Type-C σε USB-A, δηλαδή για τον υπολογιστή. Δεν είμαι σίγουρος αν συνδέεται με υπολογιστή για να ακούσει μουσική μέσα στο USB. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν νομίζω να δουλεύει. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα πουγκάκι που δίνει όπως πάντα η Bluedio με τα ακουστικά της. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι παρόλο που αυτό το πουγκάκι το δίνει η Bluedio, δυστυχώς αυτά τα ακουστικά δεν πολύ χωράνε. Τι εννοώ. Ωραία, τα κλείνουμε. Ωραία. Και πάμε να τα βάλουμε. Ωραία. Και πρέπει να το σφίξω και δεν κλείνει τέρμα. Α, δείτε, μένει γεννό. Εντάξει, πάλι καλά που το δίνει. Αλλά δεν θα μπορούσε να είναι λίγο μεγαλύτερο ή θα βρει έναν τρόπο να τα κλείνει. Ενώ με τα παλιά, τα ακουστικά, έμπαιναν πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό εγώ προτιμάω το design το οποίο σπάζει. Γιατί μπαίνει πολύ πιο εύκολα σε κάποια θήκη. Βέβαια, εντάξει, ο καθένας προτιμήσετε εδώ πέρα. Τέλος. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε παρακάτω στο review, θα πρέπει να σας πω πως αυτά τα ακουστικά κοστίζουν περίπου στα 50 ευρώ και συν 10 τα έξοδα αποστολής. Υπάρχουν βέβαια κάτω links στο description με προσφορές από την Banggood και είναι πολύ καλές και σας συνιστώ να τις τσεκάρετε. Λοιπόν, με μια πρώτη ματιά τα ακουστικά αυτά φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Έχουν ωραίο σχεδιασμό. Ανοίγουν αρκετά, πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι πλέον έχουμε USB Type-C, ενώ στο προηγούμενο είχαμε Micro USB. Ένα κουμπάκι το οποίο είναι το Multifunction για να ξυπνάει το Bluetooth από το συγκεκριμένο ακουστικό. Δηλαδή να ξεκινάει το Bluetooth για να το συνεργάσετε με το κινητό σας. Μετά από εδώ πέρα έχει το Play Pause. Και κάτι που το θεωρώ πολύ θετικό είναι πως έχει volume up, volume down και άμα το πατάτε για πολλή ώρα είτε εδώ είτε εδώ πάει next track ή previous track, δηλαδή επόμενο τραγούδι ή προηγούμενο τραγούδι. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τίποτα. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε πως έχουμε και ακουστικό και μικρόφωνο, συγγνώμη. Κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Ας τα ξυπνήσουμε. Κλασικά το power on. Λοιπόν, για να το συνεργάσετε βλέπετε εδώ πέρα Bluedio T ενώντας τα Bluedio αυτά ακουστικά. Μπορεί για πρώτη φορά να σας φανεί λίγο παράξενο το πώς να τα συνδέσετε, γιατί πρέπει να πατάτε πολύ ώρα το κουμπί. Δεν είναι βέβαια κάτι ανησυχητικό. Ωραία, συνδέθηκε. Θα δούμε παρακάτω την ποιότητα ήχου. Για τώρα από τις δυνατότητες έχω να πω πως υπάρχει Active Noise Cancellation. Βλέπετε και το πράσινο λαμπάκι. Το οποίο εμένα με απογοήτευσε γιατί το περίμενα είναι λίγο κάτι έτσι πιο χρήσιμο. Δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη δουλειά. Αλλά σε ορισμένους μπορεί να φανεί ok. Πλέον δεν υπάρχει θύρα ακουστικών όπως τα προηγούμενα για να βγαίνει από θύρα ακουστικών σε θύρα ακουστικών για να ακούτε μουσική κατευθείαν. Αλλά πρέπει αναγκαστικά να βγαίνει από USB Type-C. Δεν διπλώνω όπως δίπλωνα αυτά εδώ πέρα έτσι και βόλευαν. Το μόνο ας πούμε έξυπνο που κάνει είναι έτσι. Και άρα να τα βάζετε σε μια τσάντα προς τα κάτω με μεγαλύτερη άνοιξη που θα βάζετε αυτά εδώ πέρα. Αυτά τα νιώθω παρόλο που είναι πιο παλιά, πολύ πιο βαριά και πολύ πιο στιβαρά, ενώ αυτά εδώ πέρα είναι λίγο πιο ελαφριά. Τώρα εγώ προτιμώ να σου πω την αλήθεια, είναι λίγο πιο βαρύ το ακουστικό.
Πάλι όμως, παρόλο που θεωρείται πιο ελαφρύ αυτό το ακουστικό, πέφτει με το που πας να κουνηθείς και αυτά. Δηλαδή, δεν κάθει καλά στο κεφάλι σου, άμα δεν το έχεις οριζόντια. Όσον αφορά την ποιότητα ήχου, εκεί είναι λίγο που με ψηλαπογοήτευσε. Ενώ η προηγούμενη έκδοση είχε πιο έντονο μπάσο, αυτή η έκδοση δεν έχει τόσο έντονο. Με αυτό τι εννοώ. Ότι αν ακούτε κάποιο τραγούδι που έχει πολύ μπάσο, δεν θα είναι τόσο έντονο και τόσο ξεκάθαρο στα αυτιά σας. Θα είναι λίγο δηλαδή άτονο. Όμως, είναι πιο καθαρά, έχουν καλύτερη μόνωση στα αυτιά, δηλαδή κάθεται καλύτερα στο αυτί και δεν ακούτε έξω θορύβους τόσο πολύ όσο ακούγονται με τα προηγούμενα. Επειδή είναι πιο ελαφριά, δεν χρειάζεται κάθε μια ώρα να τα βγάζετε, γιατί εμένα προσωπικά τα προηγούμενα κάθε μια ώρα πρέπει να τα βγάζω γιατί με πούνε στα αυτιά. Αυτό εδώ πέρα μπορείτε να φορέσετε, μπορεί και 2 ώρες άνετα. Εγώ δεν είχα θέμα να τα φορέσω από ένα ταξίδι από Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, σε όλη τη διαδρομή άνετα. Τα ακουστικά γίνονται πολύ δυνατά και μαζί θα δούμε λίγο πόσο δυνατά για την ακρίβεια. Δείτε πόσο έντονα είναι σε ήχο. Και έχει καλούτσικο μπάσο, αλλά εγώ θεωρώ πως η προηγούμενη έκδοση είναι λίγο καλύτερη άμα ακούτε τέτοια τραγούδια. Προσωπικά δεν έχω θέμα, δεν είμαι απογοητευμένος τόσο. Βέβαια για 50 ευρώ, ας είμαστε ειλικρινείς τώρα, δεν θα πάρουμε και beats ή κάτι τέτοιο παράξενο. Παίρνουμε ακουστικά τα οποία έχουν πολλές δυνατότητες, πολλές παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο σε αυτή τη τιμή. Αυτό να το έχετε στο νου σας, γιατί είναι πολύ. Δεν θα βρείτε άλλα ακουστικά με 50 δολάρια που να έχουν τόσες δυνατότητες και να είναι τόσο καλά. Παρόλο που εγώ έχω έτσι κάποια ψηλοπαράπονα. Αυτό όμως δεν πάβει να σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά έχουν χρήσιμες δυνατότητες. Συγκεκριμένα, αν π.χ. κάποιος τύχει να έχει προηγούμενη γενιά ακουστικά, όπως αυτά εδώ πέρα, μπορείτε χωρίς να συνδέσετε στο κινητό σας δεύτερη Bluetooth συσκευή, πολύ απλά να πάρετε το USB Type-C από εδώ πέρα και να το συνδέσετε σε μια άλλη συσκευή και να ακούτε ταυτόχρονα 2 άτομα σε 2 διαφορετικά ακουστικά. Ας δούμε τι εννοώ. Βλέπετε εδώ, ωραία, και εδώ. Παίζει στο άλλο, παίζει και εδώ. Ωραία. Όσον αφορά την μπαταρία που έχουν αυτά τα ακουστικά, είναι περίπου 600 μιλιαμπεράωρια, αν θυμάμαι καλά. Περίπου. Όσο είναι. Δεν είναι να γράφεται εδώ πέρα. Αλλά τα φόρτισα και τα χρησιμοποίησα μετά σε ένα 4 ωρο ταξίδι. Η μπαταρία δεν μου έχει τελειώσει. Και τα χρησιμοποίησα κανονικά. Άρα σημαίνει ότι είναι καλή. Τα έχω χρησιμοποιήσει όμως ξανά. Δηλαδή με το που τα πήρα, δεν τα φόρτισα και χρειάστηκαν 2, ίσως και 3 μέρες μέχρι να τελειώσουν την μπαταρία. Κάτι που είναι πολύ θετικό γιατί ακούω αρκετή μουσική και σίγουρα η αυτονομία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Επιπλέον, η κάλυψη που έχω με αυτά τα ακουστικά έναντι οποιοδήποτε άλλου είναι πολύ μεγαλύτερη. Με αυτά μπορώ να πάω σε όλο το σπίτι χωρίς να ακουστεί κάποιο κενό ή να μην πιάνουν και να μου πει device disconnected. Ενώ είτε με τα προηγούμενα είτε με κάτι άλλα Xiaomi ακουστικά που έχω και είναι Bluetooth, αποσυνδέονται με την πρώτη ευκαιρία. Αυτά είναι τα μόνα που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής, τα οποία είναι τόσο καλά στην κάλυψη. Μου λείπει βέβαια η micro USB, η micro SD που έπαιρναν για αυτά τα ακουστικά, αυτά εδώ πέρα, για να βάλετε τραγούδια δικά σας χωρίς να χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή, γιατί στη micro SD μου είχα τραγούδια, την έβαζα και δεν χρειάζεται το να ξοδεύω μπαταρία από τη συσκευή μου ή από οτιδήποτε άλλο. Μόνο τα ακουστικά. Βέβαια εντάξει, έχουμε USB Type-C, το οποίο είναι κάτι πιο αξιόλογο. Επιπλέον μπορείτε να απαντήσετε κλήσεις κανονικά χωρίς να έχετε κάποιο θέμα και σας ακούει ο άλλος πολύ ικανοποιητικά, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιείτε Bluetooth ακουστικά, ούτε εσείς καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιείτε Bluetooth ακουστικά γιατί δεν μειώνεται η ποιότητα του ήχου. Τώρα, άμα με ρωτούσετε εμένα αν τα αγόραζα στα ακουστικά, πιστεύω πως ναι, είναι αξιόλογα γιατί όχι μόνο κάθονται καλά στα αυτιά σου και έχει καλή ηχομόνωση ας πούμε, αλλά έχει καλή κάλυψη, πολύ καλή μπαταρία και φυσικά USB Type-C που εντάξει δεν έχουμε δει και σε πολλά άλλα ακουστικά USB Type-C, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει. Επιπλέον, άμα θέλετε να τα αγοράσετε υπάρχουν links κάτω στο description για να υποστηρίξετε και το κανάλι. Ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, comment και φυσικά ένα subscribe στο κανάλι για να δείτε μελλοντικά μου βίντεο. Ευχαριστώ και πάλι τον Banggood που μου έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσω αυτά τα ακουστικά, τα οποία ήμουν υπερευχαριστημένος.